Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο αθλητικό δελτίο edition του yavkasports.gr. Ήταν ένα κακό Σαββατοκύριακο, θα έλεγα, αυτό που πέρασε για τις ομάδες μας, αφού ούτε ο Ανταγόρας κατάφερε να κερδίσει για την Α2 γυναικών, ούτε ο Ιπποκράτης κατάφερε να κερδίσει εκτός έδρας για την Β' Εθνική, ενώ άτυχα ήταν τα αποτελέσματα και για τις ομάδες μας στην Α' κατηγορία. Ο Δίας ήρθε ισόπαλος απέναντι στην Καταβιά με 2-2. Ο Νικαγόρας συντήθηκε εντός έδρας από το Διαγόρα Βατίου με 0-1. Ενώ εδώ Ξαγαρδάμενας έχασε κόντρα στον Οδηγενή Κοσκινού με 2-1. Πάμε να δούμε αρχικά τα αποτελέσματα για την 7η αγωνιστική της Α' κατηγορίας Δωδεκανήσου. Δίας Καταβιά 2-2. Αέρα Αφάντου Απόλλων Καλυθιών 1-1. Άρης Αρχαγγέλου Φίβος Κρεμαστής 5-1. Ηρακλής Μαρισσών Κλειάνθης Παραδευσίου 1-1. Κλεόβουλος Ποσειδώνας Καρπάθου 3-1. Αστέρας Παστίδας Δόξα Ψήνθου 2-0. Νικαγόρας Κεφάλου Διαγόρας Βατίου 0-1. Και Διγενής Κοσκινού Δόξα Καρδάμενα στο παιχνίδι που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο 2-1. Για την επόμενη αγωνιστική, για την 8η αγωνιστική, έχουμε τα εξής παιχνίδια. Νικαγόρας Άρης Αρχαγγέλου, Φίβος Κρεμαστής Δίας, Διαγόρας Βατίου Αέρα Αφάντου, Καταβιά Ηρακλής Μαρισσών, Απόλλων Καλυθιών Κλειόβουλος Λίνδου, Κλεάνθης Παραδεισίου Διγενής Κοσκινού, Ποσειδώνας Καρπάθου Δόξα Ψήνθου και Δόξα Καρδάμενα Αστέρας Παστίδας. Σε ό,τι αφορά την βαθμολογία, ο Άρης Αρχαγγέλου είναι ο μόνος πρώτος στην κορυφή της βαθμολογίας έχοντας 16 βαθμούς. 15 βαθμούς έχει ο Φίβος Κρεμαστής, 14 βαθμούς έχει ο Απόλλων Καλυθιών και ο Δίας, με 13 ακολουθεί ο Ηρακλής Μαρισσών, 12 βαθμούς έχει ο Αστέρας Παστίδας και ο Διγενής, 11 έχει ο Κλεόβουλος και ο Κλεάνθης, η Καταβιά έχει 10, ο Αέρα Αφάντου 9, ο Ποσειδώνας Καρπάθου 8, όσους και ο Διαγόρας Βατίου. Μετά την νίκη του κόντρα στον Νικαγόρα, ο Νικαγόρας έμεινε στον έναν, ενώ χωρίς βαθμό ακόμη στο πρωτάθλημα είναι η Δόξα Καρδάμενας και η Δόξα Ψήνθου. Πάμε να δούμε τα όσα έγιναν το Σάββατο στο παιχνίδι ανάμεσα σε Δία και Καταβιά, με την Καταβιά να καταφέρνει με γκολ του Πάπα στις καθυστερήσεις να φεύγει με το βαθμό της ισοπαλίας από το γήπεδο της Αντιμάχιας. Πάμε να δούμε τα γκολ από την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Ο Σιέχ λοιπόν πάει στην εκτέλεση, καλή εκτέλεση, απομακρύνει ο Χατζή Σουλεϊμάν, η μπάλα παίρνει ύψος και ο Μιχαλάκης. Τι έχουμε, χέρι? Υπήρχε χέρι, δεν ξέρω τι έχει δώσει ο Βαρχαρίδης. Νομίζω ότι υπάρχει χέρι πάνω στη γραμμή. Χέρι από ποδοσφαιριστή του Δία πάνω στη γραμμή, εκτός αν υπάρχει φάουλ νωρίτερα. Διαβουλεύσεις μεταξύ Βαρχαρίδη και Παγώνη. Τι έδωσαν, φάουλ, όχι, φάουλ, ναι. Έχει δοθεί φάουλ επιθετικό στο ξεκίνημα της φάσης. Πέναλτι έχει δώσει. Δεν έχει αλλάξει την απόφαση ο Παρχαρίδης. Αλλαγή στην αλλαγή της απόφασης είναι αυτή. Άλλαξε τρεις φορές η απόφαση. Δόθηκε φάουλ, στη συνέχεια ήταν πέναλτι και μετά δόθηκε γκολ. Ο Χατζη Σουλεϊμάν πάνω στην μπάλα. Έχουν προωθηθεί και οι Δημόπουλος και Ζιώγας και ο Χατζηφούντας στο πρώτο δοκάρι. Ο Χατζη Σουλεϊμάν εκτελεί. Η μπάλα περνά από όλους και καταλήγει στα δίχτυα. 1-1. Άμεση απάντηση από τον Χατζη Σουλεϊμάν, ο οποίος εκτέλεσε το φάουλ από τα αριστερά. Η μπάλα πέρασε από όλους και κατέληξε στην αριστερά. Βαθιά παλιά του Δημόπουλου προς τον Συνεσίου. Καλή μεταβίβαση Συνεσίου. Με τη μία κεφαλιά. Γκολ! Γκολ από τον Μπεκυρλάρη. Με το που μπήκε ο Συνεσίου έκανε την σέντρα από τα αριστερά. Ο Μπεκυρλάρη κινήθηκε όμορφα στο δεύτερο δοκάρι και με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 2-1 για την ομάδα του Δία στο 67. Προβάδισμα για τους γηπεδούχους. Με τον Άρη Μπεκυρλάρη στο 67. Βαθιά παλιά. Ο Δημόπουλος απομακρύνει, ο Πάπα το σουτ, γκολ! Στο 92 η Καταβιά σοφαρίζει με τον Πάπα. Ο Βίκτορ Πάπα στο 92 έκανε το σουτ έξω από την περιοχή. Η μπάλα πέρασε από όλους, κατέληξε κάτω από το σώμα του Μιχαλάκη και έγινε το 2-2. Άτυχο ήταν το αποτέλεσμα και για τον Νικαγόρα. Ο Νικαγόρας είχε έναν βαθμό και ήθελε την νίκη για να πλησιάσει τον Διαγόρα Βατίου. Ο Διαγόρας Βατίου μπορεί να έμεινε με 10 ποδοσφαιριστές από το 35 λόγω αποβολής του Ανδρέα Κατσαρή. Όμως κατάφερε με γκολ από την άσπρη βούλα, με γκολ του Δημήτρη Χαρτοφίλη, να φύγει με το διπλό από την Κέφαλο και να φτάσει στους 8 βαθμούς στην βαθμολογία. Πάμε να δούμε και εδώ τις καλύτερες φάσεις αλλά και τον γκολ που έκρινε τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Κόρνερ από τα αριστερά για
για τον Βάτη. Κεφαλιά του Ζερβού. Η μπάλα περνά πάνω από τα δοκάρια. Ο Στρατής κάνει τη σέντρα. Ο Φούσκας ευκαιρία. Out! Ευκαιρία για τον Νικαγόρα. Ο Στρατής κάνει τη βαθιά μπαλιά. Ο Ζερβός πιάνει την κεφαλιά με τη μία. Απομακρύνει σε κόρνερ ο Μαυρουδής. Παπαβασιλείου έχει την μπάλα, κάνει την κάθετη πάσα προς ο Ζερβό. Ζερβός κοντρολάρει, μπαίνει στην περιοχή, αποφεύγει τους αμυντικούς του Διαγόρα. Πλασάρι, απομακρύνει ο Μαυρουδής. Και στη συνέχεια αμυντική του Διαγόρα Βατίου. Ο Μπίλης μπαίνει από τα δεξιά, κάνει την παράλληλη πάσα. Ευκαιρία για τον Νικαγόρα με τον Ζερβό. Κοκαλάκης, Γιάννης Μπίλης, το πλασέ, ο Μαυρουδής σε κόρνερ. Ο Ζωάνου είναι σε αυτήν την εκτέλεση φάουλα από τα αριστερά. Ζωάνου. Μπάλα βρίσκει στο χέρι του Σπυράτου. Και δίνει πέναλτι ο Φραγκεδάκης. Πέναλτι για τη Διαγόρα Βατίου. Ο Χαρτοφίλης είναι στην εκτέλεση. Χαρτοφίλης εκτελεί 0-1. Ο Διαγόρας Βατίου προηγείται στην κέφαλα του Νικαγόρα με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Δημήτρη. Χαρτοφίλη στο 82ο λεπτό της αναμέτρησης. Πάμε να περάσουμε στον χώρο του μπάσκετ. Πάμε να δούμε τι έγινε στην Α2 γυναικών. Ο Ανταγόρας για την Α2 για την τρίτη αγωνιστική υποδέχτηκε τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου. Η ομάδα του Κρόνου ερχόταν εδώ με την πλάτη στον τοίχο, αφού θεωρείται μία από τις καλές ομάδες της κατηγορίας και είχε δύο ήττες μέχρι στιγμής. Ο Ανταγόρας το πάλεψε το παιχνίδι. Μάλιστα στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου ήταν μπροστά στο σκορ με 41-40. Όμως στο τέλος ήταν άστοχος, η ομάδα του Κρόνου είχε το καθαρό μυαλό, έκανε ένα σερί 9-0, πάνω σε αυτό έκτισε και κατάφερε να φτάσει στη νίκη με 46-57 για την τρίτη αγωνιστική της Α2 κατηγορίας στις γυναίκες. Από την άλλη πλευρά ο Ιπποκράτης για την Β' Εθνική ήταν μπροστά στο σκορ μέχρι και με 11 απόντρους κόντα στην ομάδα την Δάφνη Δαφνίου. Ωστόσο στο τέλος ήταν άτυχος, η ομάδα της Δάφνης με ένα σούτ στα τελευταία δευτερόλεπτα κατάφερε να φτάσει στη νίκη με 75-73 για την τέταρτη αγωνιστική της Β' Εθνικής, με τον Ιπποκράτη αυτή την Κυριακή να υποδέχεται τον ΑΟ Τρίτων, μια ακόμη καλή ομάδα στην Β' Εθνική. Στις μικρές κατηγορίες τώρα να πούμε ότι είχαμε πρεμιέρα στις Παγκορασίδες, ο Ηρακλής 2000 επικράτησε με 24-40 του Ιπποκράτη, η ΆΚΑ Καλύμνου με 70-15 του Ανταγόρα και η Ακαδημία Καλύμνου της ΑΕ Δικαίου με 41-64 και τις Νεάνιδες ο Ιπποκράτης ιτήθηκε με 42-49 από την ΕΑΚΑ, ενώ για τις Κορασίδες ο Ηρακλής 2000 αντιμετώπισε την ΑΕ Δικαίου και ιτήθηκε με 27-50. Σε ό,τι αφορά το μπάσκετ επίσης να πούμε ότι είχαμε πρεμιέρα και στο ανδρικό πρωτάθλημα, είχαμε πρεμιέρα με τα δύο παιχνίδια, η ΑΕ Δικαίου αντιμετώπισε την ομάδα της ΕΑΚΑ και κέρδισε με 66-38, ενώ ο Ηρακλής 2000 επικράτησε με 66-43 για την πρώτη αγωνιστική της Α κατηγορίας στον Όμιλο Νήσων στο μπάσκετ. Πρεμιέρα είχαμε και για το εφηβικό πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Η Αναγέννηση Ασφενδιού επικράτησε με το εντυπωσιακό 6-4 των Αργοναυτών Καλύμνου, ενώ ο Νικαγόρας Κεφάλου κέρδισε με 2-1 την ομάδα της ΑΕΛΕΡΟΥ. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα αθλήματα, με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παιδών και Φίβων, Kickboxing. Οι μαχητές της ΚΟΣ συμμετείχαν με 17 αθλητές, εκ των οποίων οι 11 στις επίσημες κατηγορίες εφήβων, παιδών και παμπέδων είχαν συγκομιθεί 19 μεταλλίων, εκ των οποίων 6 χρυσά, 5 ασημένια και 8 χάλκινα, καθώς επίσης και με 6 μικρούς αθλητές στην κατηγορία Μίνι με συγκομιθεί 5 πρώτων θέσεων και 7 δεύτερων. Δείγμα της πολύ καλής δουλειάς που γίνεται από τον προπονητή του σωματείου, κύριο Νεοχωρίτη. Επίσης, διοργανώνεται από τον ΚΑΟ Αφιλήνους με την βοήθεια του ΔΟΠΑΦΣ και με την έγκριση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας στο νησί της ΚΟ Ποδηλατικός Αγώνας Δρόμου με την ονομασία Τρίτος Αγώνας ΚΟΑΚΟΥ Επάθλου 2017. Ο αγώνας είναι open, τοπικός και φιλικός και θα διεξαχθεί την Κυριακή 5 Νοεμβρίου του 2017. Αυτά έγιναν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Να πούμε ότι έχουμε πρεμιέρα στην Β' κατηγορία του Ομίλου Νήσων με το παιχνίδι που θα γίνει αύριο ανάμεσα σε ΠΑΟΚΟ και ΑΕΛΕΡΟΥ, ενώ την Πέμπτη η ομάδα του Καλλινιακού θα αντιμετωπίσει τον Ξάνθο Πάτμου. Για περισσότερα βίντεο, για περισσότερα ρεπορτάζ και περισσότερες φωτογραφίες μπορείτε να τις δείτε στο yavkasports.gr.